Είδα χθες μία ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος που έλεγε να στηριχθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα στις ευρωεκλογές απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στα κόμματα που τις προσφέρουν στήριξη, στα κόμματα του συστήματος. Όλα τα άλλα κόμματα είναι του συστήματος εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα, κύριε Δελή. Προφανώς. Είναι τα κόμματα του ευρωμονόδρομου. Δεν θα τους ακούσετε να κάνουν. Είναι φίλοι σας, γιατί σας έδωσα και την απάντηση μαζί. Νομίζω είναι γνωστό και το έχει... είναι γνωστό και στον κόσμο, δηλαδή δεν λέμε κάτι καινούριο. Είναι τα κόμματα τα οποία δεν έχουν ίχνος κριτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα όμως... Αν όμως η κριτική αυτή γίνεται απέναντι σε όλα τα άλλα κόμματα, αυτό σημαίνει ότι εσείς έχετε τη λύση και θα πρέπει να την πείτε. Εμείς την προσφέρουμε τη λύση, την καταθέτουμε την πρότασή μας, την πολιτική αυτή είναι η λύση, που είναι ολοκληρωμένη, επιστημονικά επεξεργασμένη, είναι στα χέρια του λαού να αποφασίσει να οδηγήσει την κατάσταση εκεί που θα ζει σαν ένας άνθρωπος με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της σημερινής εποχής. Ήθελα όμως να έρθω, κύριε Παπαδάκη, αν μου επιτρέπετε, και κυρία Αναστασοπούλου, στο ζήτημα αυτό που είναι άλλη μια πληγή για την ελληνική κοινωνία, στη δολοφονία της Κυριακής, που νομίζω ότι συμπυκνώνει ίσως με τον πιο τραγικό, με τον πιο δραματικό τρόπο το πρόβλημα που είναι ποια είναι η δυνατότητα σήμερα μιας γυναίκας που βρίσκεται μέσα σε μια κακοποιητική σχέση να ξεφύγει από αυτή τη σχέση. Βλέπουμε ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει ούτε έξω καν από ένα αστυνομικό τμήμα και δολοφονείται. Η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Αρκεί να σας πω ότι στην Αττική υπάρχουν μονάχα 8 συμβουλευτικοί σταθμοί, όχι υποστηρικτικοί, συμβουλευτικοί, για 66 δήμους. Υπάρχουν μόνο 3 ξενώνες φιλοξενίας. Εσάς για το ΚΚΕ, αυτό είναι σημαντικό με τις ξενώνες. Η επανίδρυση του συστήματος. Γιατί πολλές δεν μπορούν να φύγουν για οικονομικούς λόγους. Εμείς μιλάμε τώρα, κυρία Αναστασοπούλου, για τη διαχείριση. Περισσότερο κόσμο, περισσότερους αστυνομικούς, άλλη αναδιάρθρωση. Σας μιλώ τώρα για τη δολοφονία της Κυριακής, που ανέδειξε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το οποίο πρέπει να αλλάξουμε. Το οποίο όμως θα πρέπει το ίδιο το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του. Και πέρα από τις συμβουλές που παρέχει, που κι αυτές δεν παρέχονται με τον τρόπο που πρέπει, οι δομές αυτές, ξέρετε ότι σε όλη την Αττική ζει η μισή Ελλάδα. Υπάρχουν 3 δομές φιλοξενίας. 3 ξενώνες φιλοξενίας. Και για να πάει μια γυναίκα εκεί, θα πρέπει να υποστεί το βάσανο των εξετάσεων από δημόσια νοσοκομεία με έξοδα δικά της. Ακόμα και να φύγει μακριά από αυτή τη σχέση για να πάει, θα πρέπει να έχει μαζί της λεφτά για να βγάλει εισιτήριο. Ούτε καν αυτό για να και πάρει το παιδί. Και πολλές φεύγουν με παιδί. Αυτό είναι σοβαρά ζητήματα αυτά. Λειτουργεί αποτρεπτικά τις περισσότερες φορές. Βεβαίως. Και από το οικογενειακό περιβάλλον. Και νομίζουμε ότι. Κάνει υπομονή. Και η έλλειψη οικονομικής αυτονομίας. Ξέρετε, είναι χαρακτηριστικό, καμιά φορά και οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Για όλες αυτές τις δομές φιλοξενίας των κακοποιημένων γυναικών δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, κάθε χρόνο δινόταν 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Να κάνεις τι με αυτά. Πώς να τα λειτουργήσεις. Κατά τα άλλα έχουμε, χύνονται πικρά τα δάκρυα από τα κόμματα και τις κυβερνήσεις. Η αστυνομία λοιπόν που δείχνει τέτοια και τόση αδυναμία μπροστά σε ένα τέτοιο μεγάλο ζήτημα όπως είναι η δολοφονία της Κυριακής. Θα μιλήσετε για τον υπερβάλλοντα ζήλο τώρα. Τη βλέπουμε να είναι παρούσα. Όταν οι εργάτες απεργούν έξω από ένα εργοστάσιο και να συλλαμβάνουν απεργούς. Τη βλέπουμε στο έργο το κατασταλτικό, στο λαϊκό κίνημα, να είναι ιδιαίτερα ικανή και αποτελεσματική. Όμως ήθελα να μιλήσω για τις ευρωεκλογές. Τη βλέπουμε και στη φύλαξη κάποιων προσώπων. Αντί να είναι σε γειτονιές, να είναι στη φύλαξη κάποιων προσώπων. Δηλαδή, Τσουκαλά, ήθελα να μιλήσω για τις ευρωεκλογές, κυρία Αναστασοπούλου. Πώς είναι, πώς είναι με την ώρα, δεν πρέπει να ολοκληρώσω. Εδώ είδαμε εκεί. Εδώ είχαμε δει τηλεοπτικά πρόσωπα τα οποία είχαν 8 αστυνομικού πριν 2 χρόνια. Διαρκώς, κύριε Τσουκαλά. Διακόπτεται το ΚΚΕ, κύριε Τσουκαλά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος πρέπει να έχει ως κριτήριο της ψήφου του την καθημερινότητά του. Και η καθημερινότητά του διαμορφώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίσω, για παράδειγμα, από την ακρίβεια που υπάρχει, υπάρχει η λεγόμενη πράσινη μετάβαση, που αυξάνει τις τιμές των προϊόντων, ιδιαίτερα των ενεργειακών και των καυσίμων. Πίσω από την λεγόμενη... Και τις εισαγωγές πολλών προϊόντων. Και τις εισαγωγές. Πίσω από το σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο κρύβεται η φορολογία και τα χαράτσια που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις, και όχι μόνο στη χώρα μας. Πίσω από δυστυχήματα, εγκλήματα, σαν τα Τέμβη, κρύβεται η απελευθέρωση των συγκοινωνιών. Πίσω από τα απογευματινά ιατρία, για να πάω και σε ένα πρόσφατο, απογευματινά χειρουργία μάλλον, κρύβεται η λεγόμενη απελευθέρωση της υγείας
και η αρμονική συνύπαρξη, όπως λένε, της δημόσιας και της ιδιωτικής υγείας. Για όλα αυτά που λέει τώρα ο κύριος Δελής. Αυτά είναι κριτήρια της καθημερινότητας και εδώ ο μόνος συνεπής αντίπαλος, για να καταλήξω από εκεί που άρχισε, κύριε Αναστασοπούλου, είναι το ΚΚΕ που σταθερά καταψηφίζει αυτές τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν όλοι οι υπόλοιποι τις υπερψηφίζουν. Η εκλογολογία, κυρία Αναστασοπούλου, βολεύει πάρα πολύ την κυβέρνηση. Πείτε τα. Γι' αυτό συζητάμε και επιμένουμε εμείς να συζητάμε για τα προβλήματα του κόσμου, να τα αξιοποιήσει ως κριτήριο για την ψήφο του, είπα λίγο πριν, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και, εν πάση περιπτώσει, όλος αυτός ο θόρυβος και η αντιπαράθεση δεν δικαιολογείται από τους αριθμούς, κύριε Παπαδάκη, στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί το 92% των αποφάσεων του Ευρωκοινοβουλίου το ψήφισαν μαζί ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Και το 75% ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Παπά, μην ακούτε, κύριε Τσουκάλη.